Ακόμα δεν έχει βγει ο Αμπέλ Φερέρα για την προπόνηση και επομένως υπάρχει χρόνος για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ να χαλαρώσουν σε ένα εντυπωσιακό γήπεδο. Ελάχιστοι φυσικά από αυτούς ήταν το 2016 όταν ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Τζάλμα Κάμπος σε εκείνη ακριβώς την εστία είχε ανοίξει το σκορ. Το μάτς είχε τελειώσει 1-1, ο ΠΑΟΚ δεν είχε καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Αύριο δεν πάει για το 1-1 ο ΠΑΟΚ, είναι δεδομένο αυτό. Θέλει την νίκη, με αυτόν τον τρόπο μόνο περνάει ουσιαστικά. Και καταλαβαίνετε όλοι πόσο αποφασισμένοι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, γνωρίζοντας ότι αύριο σε αυτό το γήπεδο οι κερκίδες θα είναι κατάμεστες και θα έχουν μια τεράστια πρόκριση στα πόδια τους. Αν την πετύχουν, θα είναι ιστορική στιγμή.